καθιστώντας την ομάδα των ανθρώπων με διανοητική υστέρηση τη μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων με αναπηρία στον κόσμο. Εξού και το ανοίξτε τις πόρτες, αλλά και ανοίξτε το μυαλό σας. Είναι το μέγα σύνθημα των ημερών. Μακάρι να το κάνουμε πράξη και στη συνέχεια των ημερών, των χρόνων εδώ στην Ελλάδα. Όχι σε μέρες γιορτής Μαρία, αλλά σε μέρες καθημερινότητας και ρουτίνας. Ακριβώς, ναι. Η επίσημη γλώσσα της Κορέας είναι η κορεατική, ό,τι περίεργο, η οποία είναι μοναδική γλώσσα που δεν έχει είναι μοναδική γλώσσα και δεν έχει συγγένεια με την κινέζικη και την ιαπωνική. Ομιλείται από τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. Έχει και αυτή 24 γράμματα, τα οποία λέγονται, επειδή έλεγες ότι δεν ξέρουμε κορεάτικα, Hangul. Μάλιστα. Hangul. Τα μόνα κορεατικά που ξέρουν είναι το Tae Gwon Do. Είναι γλώσσα ανάδελφος όπως η ελληνική. Pyongyang λοιπόν, 2013. Και οι κοπέλες που βλέπουμε μπροστά, θα τις δούμε και αργότερα, είναι ένα συγκρότημα, οι Wonder Girls από την Κορέα. Θα τις δούμε και αργότερα σε ένα άλλο κομμάτι τους, αυτές εδώ είναι. Προς το παρόν θα εκπροσωπήσουν το λίγο πιο pop κομμάτι της Κορέας. Να τες, αυτές είναι. Wonder Girls, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε χωριστά, κάθε κορίτσι μέσα από χωριστές ακροάσεις. Ξεκίνησαν το 2007, εδώ τις βλέπετε, έγιναν γνωστές στο φθινόπωρο του ίδιου χρόνου με το τραγούδι Tell Me. Είχαν τρία, δεν το έχει κάνει νούμερο ένα singles, τα Tell Me, So Hot, Nobody και Tim Grantias. Και το 2008 ανακηρύχθηκαν καλλιτέχνες χρονιάς στην Κορέα. Το δε συγκρότημα έκανε την είσοδο του στην Αμερικάνικη αγορά με την επιτυχία Nobody, θα τις δούμε και αργότερα. Αυτές λοιπόν είναι οι Wonder Girls, στις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και στο επόμενο τμήμα της τελετής λήξης, που είναι και το τελευταίο, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι η χώρα η Κορέα, της οποίας προσπαθούμε να φιλοτεχνίσουμε το προφίλ με τις λιγοστές γνώσεις μας, έχει η πλειονότητα των κατοίκων είναι πιστή του χριστιανισμού. Ναι. Το ήξερες αυτό? Ενδιαφέρον δεν είναι. Και εισήχθη η θρησκεία αυτή σχετικά πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ως μια προσπάθεια στροφής της χώρας στα δυτικά πρότυπα. Σχεδόν ένα στους δύο, έτσι. Ναι, και οι υπόλοιποι, κυρίως γυναίκες, είναι πιστοί του βουδισμού. Οι υπόλοιποι ένα στους δύο. Ο άλλος από τους δύο. Ο δεύτερος από τους δύο. Ναι, ο δεύτερος από τους δύο. Μια χώρα με πολύ μεγάλο πολιτισμό, η Ελλάδα, μεταλαμπαδεύει και το φως και τη σημαία και τους αγώνες, στη χειμερινή τους εκδοχή βεβαίως. Στην Κορέα, μια μεγάλη, μια σημαντική χώρα, μια τεράστια οικονομική δύναμη που με μεθοδικότητα έφτασε στην οικονομική ανάπτυξη που βρίσκεται σήμερα η Κορέα, πρέπει να πούμε, μέσα από φοβερές εμπόλεμες καταστάσεις με τη γνωστή γειτόνισσά της, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 60 χρόνια... Βλέπετε και το τρένο, το πολύ γρήγορο τρένο, το είδατε? Ένα από τα γρήγορα τρένα που έχει η περιοχή. Ούτε και οι παρουσιαστές δεν έχουν μείνει όρθιοι. Κρυβελόγια, κρυβελόγια. Και από το Μύρονα στρατή στις 5 γλυκύτατες κορεάτισες, στις Wonder Girls, τις είδαμε και νωρίτερα, Nobody Nobody, ένα από τα hit, αυτό που τις έβαλε και στην Αμερικάνικη και Βρετανική αγορά. Για να τις ακούσουμε. Nobody, 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 nobody.
You know I still love you, baby. And it'll never change. Everybody, one, two. Πρέπει να παραδεχθείς ότι η κορεατική dance pop έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω. Σε όλα τα επίπεδα. Χορευτικό, εύπεπτο αλλά καλό, το Nobody Nobody, με το οποίο μπήκαν στα Αμερικάνικα τσάρτς τα κορίτσια θαύματα, οι Wonder Girls, οι οποίες δημιουργήθηκαν από δισκογραφικές εταιρείες επί τούτου, μετά από ακροάσεις, από οντισιόν. 2007 το ξεκίνημά τους και ξεκίνησαμε το τραγούδι Tell Me. Μιλάνε ελληνικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περνάτε καλά, λέει. Είπαμε, έχουν 24 γράμματα όπως και εμείς. Άρα, γιατί να μιλήσουμε ελληνικά. Πες και εσύ, συνέχισε στα κορεάτικα λοιπόν. Πού το έχω γράψει τώρα, κάπου το έχω γράψει. Τα Hugging Cook, πώς το είπαμε. Το ξέχασα και εγώ. Είπαμε, τα Εκβοντό. Λέει ότι είναι η πρώτη μας φορά στην Ελλάδα και μας αρέσει πάρα πολύ. Και εμάς μας αρέσουν αυτές. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Επομένως λοιπόν, το επόμενο μας τραγούδι λέγεται Tell Me, πες μου. Αυτή είναι η πρώτη της επιτυχία με τις οποίες έγιναν γνωστές καταρχήν στην Κορέα και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Είσαι ειδικός στις Wonder Girls. Έγινα. Για να ακούσουμε τα κορίτσια θαύματα λοιπόν.
Πού να λέγανε και το τρίτο νούμερο ένα που είχαν έξω. Πώς λέγεται. Πώς λέγεται. So hot. Ευτυχώς δεν το λένε. Σας αγαπάμε. Κι εμείς. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Εμείς αγαπάμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία...